거너 그리고라 Καλησπέρα σας και καλή μεγάλη εβδομάδα. Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε την απόψινή εκπομπή με αυτήν την συγκλονιστική στιγμή με στόχο να στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Γιατί έχουμε μία γυναίκα που κατάφερε να νικήσει τον κορονοϊό δίνοντας μία σκληρή μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου. Θέλουμε και δημοσίως να πούμε ένα τεράστιο μπράβο και ένα ακόμα μεγαλύτερο ευχαριστώ στους γιατρούς και τους νοσηλευτές όχι μόνο του Βενιζέλιου νοσοκομείου αλλά όλων των νοσοκομείων της χώρας που δίνουν μία σκληρή μάχη σε αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία, σε αυτή την ασύλληπτη εμπειρία που βιώνει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Είναι η 63χρονη Σίλβια που βρέθηκε από το κρουαζιερόπλοιο που έδεσε ανοιχτά νότια της Κρήτης στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, χτυπημένη από τον κορονοϊό και δίνοντας αυτή τη μάχη. Όλοι αντιλαμβανόμαστε την ικανοποίηση των εξαιρετικών επιστημόνων, γιατρών και νοσηλευτών που στην παρούσα φάση είναι και αυτός ο στρατός που πολεμά για να βγούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα από αυτήν την κατάσταση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας είναι να μείνουμε στα σπίτια μας, γιατί αυτό είναι και το πιο δυνατό όπλο μαζί με την ατομική μας ευθύνη. Στο πρόσωπο της 63χρονης από την Αργεντινή είναι όλα τα πρόσωπα των ανθρώπων που δίνουν αυτή τη μάχη και τα καταφέρνουν, αλλά και των ανθρώπων που δεν τα καταφέρνουν, γιατί η πανδημία δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι κυρίως άνθρωποι, είναι μόνο άνθρωποι. Στην σημερινή εκπομπή θα συζητήσουμε με εξαιρετικούς επιστήμονες από την Κρήτη και την Αθήνα, αλλά θα βρεθούμε με τη δύναμη της τεχνολογίας και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και στην Σουηδία, για να μιλήσουμε με Έλληνες που βρίσκονται εκεί. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Πετσαλάκη που έδωσε τη δική του μάχη και επίσης τα κατάφερε σε νοσοκομείο του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και με τον γνωστό κριτικό καλλιτέχνη, τον πιο γνωστό ράπερ της Ελλάδος, τον Μηδενιστή, ο οποίος ζει στην Σουηδία και θα μας μεταφέρει την δική του εμπειρία. Να παρουσιάσω όμως τους πρώτους καλεσμένους για την απόψινή εκπομπή. Μαζί μας ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Χρήστος Λιονής, η Διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, λοιμοξιολόγος, η κυρία Ελένη Ιωαννίδου, αλλά και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης. Καλησπέρα και στους τρεις σας. Χαίρομαι που είστε μαζί απόψε για να συζητήσουμε για μία ακόμη βραδιά για αυτήν την πρωτόγνωρη εμπειρία που βιώνουμε εμείς, αλλά κυρίως εσείς, από την πρώτη γραμμή στα νοσοκομεία, αλλά και στα ερευνητικά κέντρα. Θα σας ευχηθώ και καλή Ανάσταση, γιατί ξεκίνησε η μεγάλη εβδομάδα, με την ευχή ότι αυτή η Ανάσταση θα είναι Ανάσταση ουσίας για όλους μας. Και θα ξεκινήσω, θα με επιτρέψετε να ξεκινήσω με την κυρία της παρέας. Κυρία Ιωαννίδου, θα ήθελα ένα σχόλιο με αυτές τις εξαιρετικές εικόνες σήμερα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Φαντάζομαι για εσάς τους γιατρούς, μία τέτοια στιγμή είναι μία κορυφαία στιγμή όταν ένας ασθενής βγαίνει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας δίνοντας μία σκληρή μάχη για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι αλήθεια. Η ανταμοιβή μας ουσιαστικά είναι αυτή. Το να πάνε καλά αυτά που κάνουμε, το να καταφέρουμε να λειτουργήσουν αυτά που έχουμε σχεδιάσει και αυτό να έχει αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων, γιατί όλοι γι' αυτό παλεύουμε. Όταν λοιπόν ένας ασθενής βγαίνει από την εντατική, βγαίνει ακόμα και από την κλινική, από μια κλινική, εννοείται ότι η ικανοποίηση για όλους μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και βεβαίως είναι και ένα μήνυμα ότι δεν είναι ανίκητος ο κορονοϊός. Η πλειοψηφία των ανθρώπων τα καταφέρνει και αυτό είναι σημαντικό. Η πλειοψηφία των ανθρώπων περνάει πολύ ήπια. Ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι αυτό που φαίνεται ότι νοσεί σοβαρά και ένα ακόμα πιο μικρό ποσοστό είναι αυτό που τελικά δεν τα καταφέρνει. Άρα λοιπόν πρέπει λίγο να το δούμε σε μία έτσι διάσταση πιο κανονική, γιατί ο κορονοϊός από ό,τι φαίνεται δεν είναι θέμα ενός μήνα ή δύο μηνών, αλλά είναι μία πανδημία η οποία θα κάνει τον κύκλο της σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και αυτό είναι η επιτυχία μας, αυτός είναι ο σκοπός,
να απλωθούν τα περιστατικά στον χρόνο, έτσι ώστε να μην γίνει το μπαμ που είναι στην Ιταλία και στην Ισπανία, αλλά να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε, να μπορέσουμε να τα απορροφήσουμε εντός εισαγωγικών πιο κανονικά, πιο ομαλά και πιο σταδιακά. Και στη συνέχεια ίσως ο ιός αυτός να αποκτήσει την εποχικότητα που έχει η γρίπη και να τον αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λιονί, θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο, όπως και του κυρίου Ταβερναράκη. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή και η αλήθεια είναι ότι έχει πάρει, αυτή η εικόνα ταξιδεύει από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε από το neacrete.gr αλλά και την Crete TV, ταξιδεύει σε ολόκληρη την χώρα. Είναι από αυτές τις δυνατές στιγμές που μας θυμίζουν και τη σκληρή μάχη που δίνουν οι συνάδελφοί σας σε χώρες που το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θέλω λοιπόν το σχόλιο σας για αυτές τις εξαιρετικές εικόνες στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Κοιτάτε, δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο σε αυτά που είπε η κυρία Ιωνίδωλα. Επιτρέψτε μου, επειδή κάνετε μια εξαιρετική αναφορά στη Μεγάλη Εβδομάδα, να κάνω αναφορά σε μια πολύ σημαντική λέξη. Ακούγεται πολύ καλά στα αγγλικά, λέγεται suffering, και στα ελληνικά μεταφέρεται σαν πάθος, αλλά περισσότερο δεν νοείται με μια ελληνική λέξη, αλλά σημαίνει ότι κάποιος που υποφέρει. Και νομίζω ότι με αυτές τις εικόνες που δείξατε, αλλά και με το λόγο τον οποίο και εσείς και όλοι οι συνάδελφοί σας που υπηρετείτε τα μέσα ενημέρωσης, οφείλεται και εμείς οφείλουμε να ενισχύσουμε σήμερα αυτόν που υποφέρει. Και αυτός που υποφέρει δεν είναι μόνο αυτός που έχει προσβληθεί από τον ιό, αλλά είναι αυτός που είναι κλεισμένος μέσα στο σπίτι του, είναι αυτός που βλέπει τη διαδρομή του με αγωνία. Και νομίζω ότι ο λόγος μας πια είναι σε αυτόν που υποφέρει, στο suffering. Είναι αυτό που όχι μόνο η ιατρική αλλά και τα επαγγέλματα υγείας δεν το βρίσκουν σε λέξεις όταν ρωτάνε. Και γι' αυτό το λόγο το μήνυμα που μπορούμε να κάνουμε σήμερα και να προσφέρουμε είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας όχι μόνο με βάση τις εικόνες, αλλά είναι αλήθεια ότι είναι αυτό το μήνυμα που πρέπει να κάνουμε σε κάποιο, να δίδουμε σε οποιοδήποτε ασθενή, είτε μπροστά στον κορονοϊό, είτε αυτόν που διαγνώσκεται με καρκίνο, είτε αυτόν που έχει βαριά καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτά τα λόγια ενθάρρυνσης και προτροπής που ταυτίζονται με τη Μεγάλη Εβδομάδα πρέπει να είναι και ο δικός μας λόγος. Άρα και το μήνυμά σας, αυτό το δικό σας, και το μήνυμα όλων εμάς που είτε βρισκόμαστε στην έρευνα είτε στην πρώτη γραμμή, θα πρέπει να είναι σε όλους αυτούς που μας ακούνε ότι εδώ είναι η πολιτεία, εδώ είναι οι υπηρεσίες υγείας, εδώ είμαστε εμείς, εδώ είστε όμως κι εσείς, και ότι αυτή τη στιγμή μπροστά και στο φως της Ανάστασης πρέπει να ανατείλετε και να ανατείλουν το δικό τους φως αισιοδοξίας. Αυτό, κύριε Δασκαλάκη, πρέπει να πούμε. Γιατί επιτρέψτε με να σας πω ότι όλη αυτή η κατήφια, πολλές φορές που μεταφέρεται από το λόγο, πολύ μερικές φορές και το δικό μας, των γιατρών ή των επαγγελματιών υγείας ή από τις εικόνες της τηλεόρασης, δεν βοηθούν καθόλου. Όχι μόνο, αλλά προκαλούν και το αντίθετο και κάνουν το άτομο να υποφέρει πιο πολύ. Και εμείς πρέπει να μεταφέρουμε αυτή την εικόνα αισιοδοξίας, που δεν μπορεί και πρέπει να μείνει ρητορική, και με βέβαιωση θα το συζητήσουμε και παραπέρα. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ταβερναράκη, θέλω να ζητήσω και τη δική σας γνώμη. Είναι η πρώτη εικόνα που βλέπουμε έτσι επί της ουσίας. Βεβαίως γίνεται μια εξαιρετική τεράστια προσπάθεια από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στο νοσοκομείο που υπηρετεί η κυρία Ιωαννίδου αλλά και στο σύνορο των νοσοκομείων έχουν διαχειριστεί περιστατικά κορονοϊού και αυτή τη στιγμή όλοι οι ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο και βρίσκονται στα σπίτια τους, και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Ο στόχος μου σήμερα από την απόψινή εκπομπή είναι να βγει ένα αισιόδοξο μήνυμα, γιατί θα συμφωνήσω με αυτό που λέει ο κύριος Λιονίς, ότι πολλές φορές αρκετά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εστιάζονται στις άσχημες εικόνες. Όμως θα κρατήσω αυτό που είπε νωρίτερα και η κυρία Ιωαννίδου, η συντριπτική πλειοψηφία των νοσούντων το περνάει με ήπια συμπτώματα, ένα μικρό ποσοστό δυσκολεύεται και ένα ακόμα πιο μικρό ποσοστό δεν τα καταφέρνει, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κρατήσουμε με απόλυτο σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους, γιατί κάθε ζωή έχει μια ανεκτίμητη αξία. Θέλω το σχολείο σας, κύριε Ταβερναράκη. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να παίρνουμε αυτά τα αισιόδοξα μηνύματα και να έχουμε αυτές τις αισιόδοξες ειδήσεις, γιατί κάπως αλαφραίνουν τη γενική κατήφια που υπάρχει
αυτές τις μέρες, αλλά επίσης μας κάνουν να αισθανόμαστε και πιο αισιόδοξοι για το μέλλον και ίσως να μπορούμε έτσι να ξεπερνάμε πιο εύκολα άλλα δυσάρεστα πράγματα που συμβαίνουν και ανθρώπους που χάνουμε. Και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να αναφέρω εδώ ότι σήμερα το ΙΤΕ πενθεί την... Βεβαίως, και ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημά μου, κύριε Ταβερναράκη. Είναι μια τεράστια απώλεια για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Είναι μια πολύ θλιβερή μέρα η σημερινή. Χθες χάσαμε ένα συνάδελφο, ένα φίλο, ένα αγαπημένο συνεργάτη, τον Θοδωρή τον Παπάζογλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη μάχη με την ασθένεια COVID-19 στις Βρυξέλλες. Ο Θοδωρής ξεκίνησε την επιστημονική του καριέρα από εδώ, από το Ηράκλειο, ως φοιτητής στο τμήμα φυσικής, στη συνέχεια ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, πριν πάει στις Βρυξέλλες, όπου εκεί ήταν το δεξί χέρι του Φώτη Καφάτου, του πρώτου πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, και βοήθησε καταλυτικά στο να στηθεί το ERC, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, ένας χρηματοδοτικός οργανισμός ο οποίος έχει ωφελήσει πάρα πολύ, ειδικά την Κρήτη εδώ, το ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά και όλα τα ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας με πολύ σημαντικές χρηματοδοτήσεις. Και είναι πολύ θλιβερό που χάθηκε μετά από αυτή τη πολύ σκληρή μάχη που έδωσε με την ασθένεια. Οπότε χρειαζόμαστε και τις αισιόδοξες ειδήσεις, χρειαζόμαστε και αυτά τα μηνύματα αισιοδοξίας για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα θλιβερά γεγονότα που συμβαίνουν. Λοιπόν, θα επιστρέψω σε εσάς, θα πάω όμως ξανά στην κυρία Ιωαννίδου για να πάμε λίγο και στο κομμάτι της επικαιρότητας. Κυρία Ιωαννίδου, δεν υπάρχουν ούτε και σήμερα νέα κρούσματα, νέοι ασθενείς στην Κρήτη και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα την περασμένη Παρασκευή πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο σας, από το νοσοκομείο Ρεθύμνου και το τελευταίο κρούσμα, ο τελευταίος άνθρωπος, ο 48χρονος που νοσηλεύσατε εκεί με μια λίγο βαρύτερη μορφή της ασθένειας σε σχέση με κρούσματα σε άλλες κλινικές των νοσοκομείων της Κρήτης. Υπάρχει κάτι νεότερο για την πορεία της υγείας αυτού του ασθενή? Γνωρίζουμε ότι είναι καλά. Ήταν πλήρως καλά όταν βγήκε από το νοσοκομείο, οπότε εξακολουθεί να είναι καλά. Επικοινωνούμε δηλαδή. Εξακολουθούν στο νοσοκομείο να έρχονται τα λεγόμενα ύποπτα κρούσματα, δηλαδή έρχονται άνθρωποι που έχουν συμπτώματα που δημιουργούν ερωτηματικά. Κοιτάξτε, να δείτε, ακριβώς επειδή ο ιός αυτός έχει μία πολύ ευρία, ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων, που ξεκινάει από τον ασυμπτωματικό και φτάνει στον άνθρωπο ο οποίος έχει από βήχα, καταρροή, πυρετό, διάρρεια, μέχρι την αναπνευστική ανεπάρκεια, πνευμονία κλπ. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το φάσμα είναι εκδηλώσεις που μπορούν να οφείλονται και σε πάρα πολλές άλλες αιτίες. Άρα λοιπόν ύποπτα θεωρούνται όλα αυτά τα κρούσματα, με αποτέλεσμα να έχουμε καθημερινά ύποπτα με αυτόν τον ορισμό. Γιατί πλέον το επιδημιολογικό κομμάτι δεν μπαίνει στον ορισμό, παρά μόνο το κλινικό. Και με αυτή την λογική όλα τα κρούσματα είναι ύποπτα μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Άρα λοιπόν έχουμε καθημερινά ύποπτα κρούσματα, τα οποία μπαίνουν στην κλινική η οποία έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για αυτό το λόγο, απομονώνονται, λαμβάνεται δείγμα και μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι ή δεν είναι, τα μέτρα που λαμβάνονται από τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το προσωπικό, το υπόλοιπο, είναι σαν να ήταν. Άρα μάλιστα, λοιπόν, οι διαδικασίες και οι προετοιμασίες και όλα όσα πρέπει να γίνουν, γίνονται εις διπλούν, στριπλούν, εις τετραπλούν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ... Γι' αυτό προετοιμαστήκαμε και γι' αυτό το πράγμα λέμε ότι ακόμα και να μην έχουμε κρούσματα, η διαδικασία είναι το ίδιο και πολύ, πολύ μεγάλη και πολύ ενεργοβόρα και κοστοβόρα, γιατί όλος αυτός ο τομικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται συνεχώς. Κύριε Λιονί, την Παρασκευή το βράδυ στην εκπομπή Αντιθέσεις με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Σαχίνη προέκυψε μία είδηση πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου και αν κρίνω και από τον τρόπο που αξιολογήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ταξίδεψε σε ολόκληρη τη χώρα. Μαζί λοιπόν με τον εξαιρετικό συνάδελφό σας, τον κύριο Σουρβίνο, καταθέσατε πριν από καιρό μία πρόταση που έχει να κάνει, θα το πω έτσι πολύ απλά για να το κατανοήσουν και οι τηλεθεατές, με την μέτρηση της ανοσίας στον πληθυσμό της Κρήτης.
Και φαίνεται ότι αυτή η πρόταση με τα τεστ που θα γίνουν στον πληθυσμό και δεν αφορά ούτε γιατρούς, ούτε νοσηλευτές, αλλά ούτε ανθρώπους που έχουν νοσήσει. Μιλάμε για τον πληθυσμό που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νησί. Θα ξεκινήσει λοιπόν αυτή η διαδικασία και φαίνεται ότι η Κρήτη, η πρότασή σας δηλαδή, υιοθετείται για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία άμεσα. Έχετε κάτι νεότερο, γιατί είναι μια πρωτοβουλία πολύ σημαντική που θα δώσει και στην Κρήτη αλλά και στην επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας ένα πολύ δυνατό εργαλείο στα χέρια της που έχει να καταλάβει τελικά αυτός ο ιός πόσο πολύ παρίσφρησε στην ελληνική κοινότητα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να αναφερθώ. Δεν είναι έργο δύο ανθρώπων, είναι έργο μιας πολυμελούς ομάδας από τον τομέα κοινωνικής ιατρικής, το οποίο στελεχώνουν αρκετοί συνάδελφοι από το Εργαστήριο της Βιοστατιστικής, την Κλινική Κοινωνικής Οικογενειακής Ιατρικής και το Εργαστήριο της Κλινικής Βιολογίας. Πέντε συνάδελφοι μείναμε μαζί μια ολόκληρη εβδομάδα για να σχεδιάσουμε με σύγχρονες προσεγγίσεις και με σύγχρονα πρωτόκολλα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αυτή την πρόταση που είναι αλήθεια δεν έχει προηγούμενο αυτή τη στιγμή στο επίπεδο της Ευρώπης. Με την έννοια ότι δεν έχει γίνει σε επίπεδο περιφέρειας μια τέτοια πληθυσμιακή, στρωματοποιημένη ως προς ηλικία και φύλο, τέτοια μελέτη. Αυτή τη στιγμή έχει πάρει το πράσινο φως από την πολιτική ηγεσία, γίνεται μια εξαιρετική και ουσιαστική συζήτηση με την 7η ΥΠΕ, γιατί είναι αλήθεια ότι με τη δική της υποστήριξη θα μπορεί να προχωρήσει. Και γίνεται και η συζήτηση αυτή τη στιγμή με τοπικούς θεσμικούς φορείς για την χρηματοδότησή της. Επειδή αναφέρεις στη χρηματοδότηση, φαντάζομαι ότι είναι και μια κοστοβόρα διαδικασία όταν θα γίνουν τεστ στον καθαρό πληθυσμό αυτού του τόπου. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό, πολύ πιο γρήγορα θα έχετε και στα χέρια σας απτά στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ανοσία, αλλά και τον τρόπο που η Κρήτη θα κινηθεί στην πιθανότητα ενός δεύτερου κύματος που μπορεί να μας επισκεφθεί από το φθινόπωρο. Κοιτάξτε, ήθελα να σας πω, κύριε Δασκαλάκη, ότι είναι αλήθεια ότι η Κρήτη και η Ιατρική Σχολή και το Πανεπιστήμιο γενικότερα έχει σοβαρούς ερευνητές και επιστήμονες και ιδιαίτερα και νέους ανθρώπους που πραγματικά με επιστημονική γνώση και κατάρτιση μπορεί να βοηθήσουν. Έτσι λοιπόν αυτή μας η πρόταση έφτασε πολύ γρήγορα και στον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος τη δέχτηκε εξαιρετικά. Μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά ότι θα μπορούσε το παράδειγμα της Κρήτης να αποτελέσει πρότυπο και υπόδειγμα και για τις άλλες περιφέρειες και ουσιαστικά μάλιστα πρότεινε και δύο φάσεις εκτίμησης, δύο κυλιόμενες όπως είπε μετρήσεις, μία άμεσα τώρα μετά το Πάσχα και μία προς το τέλος του Μαΐου. Άρα ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία των τεστ και την εβδομάδα ακριβώς μετά το Πάσχα. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η συζήτηση γίνεται με την διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ, την οποία ιδιαίτερα ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. Την οποία θα έχουμε και σε πολύ λίγο στη συζήτησή μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Χαίρομαι πάρα πολύ, ώστε να ειδωθούν και να εξεταστούν τα τεχνικά θέματα, γιατί είναι αλήθεια ότι μια τέτοια προσπάθεια θα προσκαλέσει όλο το υγειονομικό δυναμικό. Είναι μια πληθυσμιακή μελέτη που θα μετρήσει περίπου 1.100 ανθρώπους με τυχαία, όπως είπα, δείγμα και περίπου και άλλους 200-250 επιλεγμένους και αυτούς τυχαία υγειονομικούς από τα τμήματα επιγουσών περιπτώσεων των νοσοκομείων και από τις μονάδες πρωτοβάθμιας οδείας υγείας. Η πληροφορία που θα μας δώσει θα είναι πολύτιμη και μάλιστα και με τη δεύτερη της φάση θα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ όχι μόνο την υγειονομική περιφέρεια και το Υπουργείο, αλλά και την περιφέρεια και όλους τους θεσμούς, τους δήμους, για να μπορέσουν πραγματικά να έχουν μια πλήρη εικόνα και εκτίμηση του βαθμού προσβολής, διείσδυσης δηλαδή στην κοινότητα του κορονοϊού και φυσικά θα βοηθήσουν πολύ την πολιτική ηγεσία και για τα μέτρα που θα λάβει, αλλά και ιδιαίτερα την Κρήτη, η οποία, όπως το έχετε δείξει πολλές φορές, συζητάει αυτή τη στιγμή και τις δυνατότητες ανάπτυξης στον αναπτυξιακό της χάρτη. Άρα, κύριε καθηγητά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέχρι τα τέλη Μαΐου ίσως να είχαμε και τα αποτελέσματα αυτών των τεστ, αυτής της έρευνας για την ανοσία. Μιλάμε ότι εάν όλα αυτά πάνε καλά, με την υποστήριξη, όπως είπαμε, των θεσμών και την χρηματοδότηση και με δύο κυλιόμενες ουσιαστικά στοχευμένες μετρήσεις, θα μπορούμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Γιατί η πρώτη... Θεωρητικά, μόλις διασφαλιστούν όλες αυτές οι τεχνικές προϋποθέσεις και οι χρηματοδοτικές,
θα μπορούσε να ξεκινήσει και αμέσως μετά το Πάσχα, οπότε στις αρχές του Μαΐου θα μπορούσαμε να έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Εξαιρετικό αυτό που μας λέτε, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ δυνατό όπλο για να γνωρίζουμε, να γνωρίζετε κυρίως εσείς η επιστημονική κοινότητα, αλλά κατ' επέκταση και οι πολίτες, σε ποια εικόνα διαμορφώνεται, σε ποιο σημείο διαμορφώνεται η λεγόμενη ανοσία του πληθυσμού του νησιού. Και είναι πολύ σημαντικό ότι η Κρήτη είναι και η πρώτη περιφέρεια με την δική σας πρόταση και του συναδέλφου σας αλλά και της ομάδας σας που μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτή τη διαδικασία που είναι πολύ σημαντική. Κύριε Ταβερναράκη, επειδή βλέπω ότι έχουμε, πέρα από την εξαιρετική επιστημονική κοινότητα που διαθέτουμε και κανείς να αμφισβητεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά και λόγο που έχει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας διαχρονικά, γνωρίζω ότι και εσείς συμμετέχετε σε πολλά ερευνητικά προγράμματα. Φαντάζομαι λοιπόν ότι οι άνθρωποι που σας προσεγγίζουν, οι γνωστοί σας, το πρώτο πράγμα που σας ρωτούν είναι σε τι φάση βρισκόμαστε. Πόσο γρήγορα μπορεί να έχουμε ένα φάρμακο ή ένα εμβόλιο. Έχετε έναν διάβλο επικοινωνίας με πολλά αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ΙΤΕ είναι ένα από τα κορυφαία του κόσμου. Καταρχήν να αναφέρω ότι το ΙΤΕ συστρατεύεται μαζί με όλα τα άλλα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας στη μάχη κατά του κορονοϊού. Όπως γνωρίζετε, και το ΙΤΕ και τα άλλα ερευνητικά κέντρα διαθέτουν εξαιρετικές υποδομές, τεχνογνωσία, υψηλή κατάρτιση, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν σε διάφορα επίπεδα και σε ό,τι αφορά το διαγνωστικό κομμάτι βέβαια. Ειδικά το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας διαθέτει οι υποδομές κατάλληλες για την χρήση σε διαγνωστικά πρωτόκολλα, αλλά επίσης έχει παραγωγικές μονάδες οι οποίες παράγουν αναλώσιμα που χρειάζονται για αυτές τις αναλύσεις, τα οποία μάλιστα προμηθεύουμε σε όλα τα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια της χώρας. Ειδικά μάλιστα αυτή την εποχή που υπάρχει έλλειψη αναλωσίμων, είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει εγχώρια παραγωγή και το ΙΤΕ είναι το μοναδικό ίδρυμα της χώρας που έχει τη δυνατότητα να παράγει αυτά τα αναλώσιμα. Επίσης, αναπτύσσει καινοτόμες μεθόδους διάγνωσης του ιού, βασισμένες και στην ανίχνηση αντισωμάτων, αλλά και σε μοριακές τεχνικές, όπως η PCR που χρησιμοποιείται ευρέως και θα χρησιμοποιηθεί και στα πρωτόκολλα που ανέφερε πριν ο κύριος Λιονής. Μάλιστα, το ΙΤΕ είναι κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Το πρόγραμμα που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Λιονής είναι ένα πανελλήνιο πρόγραμμα, ένα εθνικό πρόγραμμα. Άρα, να υποθέσω ότι και το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία που λαμβάνει ο κύριος Λιονής με τον κύριο Σουρβίνο και την ομάδα τους. Βεβαίως, το ΙΤΕ ήταν ένας από τους προτεργάτες και ένας από τους κινητοποιητές μάλιστα της όλης διαδικασίας. Ήμασταν από την πρώτη στιγμή σε επαφή με τον ΕΟΔΗ, με τους φορείς της πολιτείας, με την Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας και το ΙΤΕ συμμετέχει ενεργά σε αυτό το σχήμα, το συνεργατικό όλων των ερευνητικών κέντρων που έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της έρευνας, βέβαια υπάρχουν αρκετές έρευνες που είναι σε εξέλιξη σε ό,τι αφορά την ίδια τη βιολογία του ιού, γιατί ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον εχθρό είναι καταρχήν να τον καταλάβουμε, οπότε χρειάζεται να γνωρίζουμε τη βιολογία του. Ήδη έχουν γίνει γνωστά πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στο να τον αντιμετωπίσουμε καλύτερα. Και βέβαια ένα από τα πράγματα που είναι πολύ σημαντικό να γίνει είναι να αναλύσουμε τα στελέχη του ιού που υπάρχουν στον πληθυσμό, δηλαδή να αναλύσουμε την προέλευση του ιού όπως διαδίδεται στον πληθυσμό. Μιλάμε ήδη, υπάρχει συζήτηση για την ανίχνευση τριών διαφορετικών στελεχών, μπορεί να είναι περισσότερα, με μεθόδους μοριακές ανάλυσης του γενετικού υλικού του ιού μπορούμε να αναδείξουμε την προέλευσή του, να δούμε δηλαδή από πού προέρχονται οι περιπτώσεις μολύνσεων που έχουμε στο νησί και να χαρακτηρίσουμε και την επικινδυνότητα ίσως των στελεχών αυτών συσχετίζοντάς τα με τους ασθενείς που ήταν φορείς των στελεχών. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο και για την ερευνητική κοινότητα να συμμετάσχει. Ήδη μάλιστα το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, όπως σας είπα, δραστηριοποιείται ενεργά στον χώρο αυτό. Να υποθέσω ότι στο φάρμακο θα είμαστε πιο κοντά σε σχέση με το εμβόλιο ή έχουν αλλάξει τα δεδομένα πολύ γρήγορα για να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Γίνονται ήδη κλινικές δοκιμές. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν φάρμακα που δοκιμάζονται, φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνταν για άλλες ασθένειες, αντιελονοσιακά φάρμακα όπως η υδροξυχλωροκίνη, αλλά επίσης αντιϊκά φάρμακα.
η Remdesivir, που είναι ένα φάρμακο που πρόσφατα δοκιμάστηκε με επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλα αντιγυϊκά φάρμακα έχουν δοκιμαστεί και στην Κίνα, στην Ιαπωνία, όπως και αντιφλεγμονώδη. Είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό φαίνεται να έχουν θετικά αποτελέσματα. Μάλιστα. Αυτό που γίνεται και μπορεί να γίνει άμεσα είναι η χρήση φαρμάκων που ήδη κυκλοφορούν ευρέως και χρησιμοποιούνται για άλλες ασθένειες. Είναι αυτό που λέμε repositioning ή repurposing των φαρμάκων αυτών, γιατί δεν χρειάζεται εκ νέου να κάνουμε εκτεταμένα clinical trials για ασφάλεια και δεν χρειάζεται έγκριση από τον ΕΟΦ ή από άλλους οργανισμούς. Οπότε είναι κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα. Βέβαια δεν είναι αυτά τα φάρμακα τα οποία θα στοχεύσουν ειδικά αυτό τον ιό, αλλά είναι το καλύτερο που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή σε αναμονή των ειδικών φαρμάκων που και αυτά πιστεύω θα έρθουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Αν θέλετε θα σας δώσω το λόγο με την επιστροφή, γιατί πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε σε ώρα αιχμής εδώ στο Prime Time της Crete TV να σας δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 2810-38000 στο τηλεφωνικό κέντρο της Crete TV για τα τηλεφωνήματά σας και τα ερωτήματα που θέλετε να θέσετε στους καλεσμένους μας. Ώρα αιχμής στην Crete TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες και δασκαλάκης παπάκι crete.gr. Έτσι κι αλλιώς αναταχτά χρονικά διαστήματα βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας για να συνεχίσουμε αυτήν τη διαδραστική σχέση και βεβαίως να μεταφέρουμε τις δικές σας απορίες αλλά και τα ερωτήματά σας. Πάμε λοιπόν ξανά στους καλεσμένους μας. Κύριε Λιονί, σας δίνω το λόγο για να κάνετε την επισήμανση που θέλετε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Είναι μια διευκρίνηση. Όπως ξέρετε, εμείς σαν ιατρική σχολή, όπως και όλοι οι σημαντικοί φορείς του νησιού, δεν μιλάμε συχνά για τους εαυτούς μας. Απλώς για να μην υπάρξει κάποια παρερμηνία. Βεβαίως. Βεβαιότατα αυτή τη στιγμή ο ΕΟΔΗ συζητάει για την ανάγκη μιας πανελλαδικής μελέτης και έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός. Αλλά είναι αλήθεια ότι αυτή η μελέτη εδώ, η οποία εδώ και 10 μέρες έχει διαμορφωθεί από 5 ερευνητές και μπορώ να αναφέρω τα ονόματά τους, Χλουβεράκης, Κριτσοτάκης, Αναστασάκη, Σουρβίνος και Λιονής. Ήταν 5 πρόσωπα που καθίσαμε μαζί να δουλέψουμε μια τέτοια συγκεκριμένη πρόταση μετά από την έγκριση και την υποστήριξη του κοσμήτωρά μας, του καθηγητού του κυρίου Κοντάκη. Η συζήτηση έγινε κυρίως με αφορμή προτάσεις ενός συλλογικού φορέα της Κρήτης, που αν μη τι άλλο θα διέθετε δικά του κεφάλαια και δική του χρηματοδότηση, και η μεθοδολογία κυρίως βασίζεται και η υποστήριξή του στην 7η ΥΠΕ και στις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σαφέστατα και έτσι πρέπει να γίνει, η μελέτη πρέπει να γίνει, να απλωθεί πανελλαδικά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει στις υπόλοιπες περιφέρειες. Στην Κρήτη είμαστε έτοιμοι και ελπίζουμε ότι μετά αμέσως το Πάσχα με όλη αυτή τη βοήθεια θα ξεκινήσουμε. Η Κρήτη έχει εξαιρετικά πρόσωπα, δεν είναι μόνο αυτά τα 5 πρόσωπα, είναι πολλοί άλλοι συνάδελφοι μέσα στο νοσοκομιακό τομέα, με εξαιρετικές γνώσεις πάνω στις λοιμώξεις και στη διαχείριση των νοσημάτων, που ήδη θα διευρύνουν τη δική μας ομάδα, και επιμορφή μιας τέτοιας συλλογικότητας ιατρική σχολή, με την υποστήριξη των θεσμικών φορέων και της 7η ΥΠΕ, μπορεί πραγματικά να καταθέσει και να αναφερθεί και στη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει και τις επόμενες φορές. Μάλιστα. Η πρότασή μας στηρίζεται σε μια τέτοια μεθοδολογία και θα δώσει την ευκαιρία η Κρήτη πάρα πολύ γρήγορα να έχει μια πλήρη γνώση της κατάστασης του βαθμού προσβολή του ιού και συγχρόνως αυτή η μεθοδολογία να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο στα επόμενα κύματα, αλλά και σε άλλα νοσήματα και όχι μόνο στην επιδημία από τον κορονοϊό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Κυρία Ιωαννίδου, θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι της πορείας αυτής της επιδημίας στη χώρα μας, πανδημίας ολόκληρο τον πλανήτη. Σήμερα ανακοινώθηκαν 32 νέα κρούσματα. Βλέπουμε ότι στο σύνολο της επιστημονικής κοινότητας γίνεται μία αναφορά ότι πλέον αυτή η διασπορά, αυτή η εξέλιξη έχει μία πτωτική τάση. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως απολύτως τίποτα. Εφόσον χαλαρώσουμε τα μέτρα, έχουμε δει πολλά παραδείγματα σε άλλες χώρες που δεν έλαβαν εγκαίρως τα μέτρα ή χαλάρωσαν, με αποτέλεσμα η καμπύλη να γίνεται περισσότερο εκθετική από τη γραμμική όπως παραμένει εδώ. Θα ήθελα τη δική σας εκτίμηση, επειδή η αλήθεια είναι τώρα και 5 εβδομάδες που η ζωή μας έχει αλλάξει με τον COVID-19 και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε κουραστεί να μεταφέρουμε στους τηλεθεατές τη φράση «Οι 2 επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες, οι επόμενες 3 εβδομάδες είναι κρίσιμες».
Αυτό πολλές φορές μπορεί να κουράσει και τον πολίτη που δεν ξέρει ακριβώς πού θα φανεί το φως στην άκρη του τούνελ. Αρχίσαμε να βλέπουμε το φως στην άκρη του τούνελ και θα ήθελα τη δική σας εκτίμηση ως λοιμοξιολόγος, ως διευθύντρια της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Με βάση τα δικά σας δεδομένα. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, για να πούμε ότι μία επιδημία, μία πανδημία αρχίζει να φτάνει στο τέλος της, αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι αυτό που λέμε η ανοσία της αγέλης, δηλαδή αποκτά μία ανοσία ο πληθυσμός αρκετά ικανή, ένα ποσοστό του πληθυσμού έχει αρρωστήσει, οπότε έχει αντισώματα και έτσι προστατεύει τους επίνωσους. Όταν λοιπόν φτάσει αυτό πάνω από ένα ορισμένο ποσοστό, τότε αρχίζει και η επιδημία μαζεύεται, γίνεται πιο... τα περιστατικά γίνονται λιγότερα και σιγά σιγά φθαίνει. Ή να βρεθεί... Έχουμε μία... Να ναι. Μπορέσει να, αυτό το πράγμα να σταματήσει... να σταματήσει τη δικασία της μετάδοσης ή της θνησιμότητας, της αυξημένης θνησιμότητας μιας νόσου. Εδώ δεν έχουμε στην περίπτωσή μας δεν έχουμε καμία από τις δύο αυτές τις προϋποθέσεις. Όσο είμαστε μαζεμένοι στα σπίτια μας, όσο δεν υπάρχει μετάδοση, έχει επέμβει δηλαδή η πολιτεία και έχει σταματήσει τη μετάδοση από τον ένα στον άλλο, τόσο καθυστερούμε την πανδημία, όχι όμως ότι την περιορίζουμε ή την έχουμε τελειώσει. Μετά από πόσες μέρες με μηδέν κρούσματα θα μπορούσαμε να πούμε ως χώρα ότι τουλάχιστον την πρώτη φάση αυτής της επιδημίας την έχουμε νικήσει ή τουλάχιστον την έχουμε μετατοπίσει για πιο πίσω όσον αφορά δεν το δεύτερο κύμα. Έχουμε μετατοπίσει ήδη για πιο πίσω. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν έχει γίνει το μπαμ που έγινε στην Ιταλία ή στην Ισπανία. Σαφώς και δεν έχει γίνει. Αν ήταν να γίνει, θα έχει γίνει. Όμως, αυτό μας δίνει ένα περιθώριο για το επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, δεν μιλάμε για 2-3 μήνες πλέον, αλλά μιλάμε για πολλούς μήνες, ίσως και ένα χρόνο και παραπάνω. Αυτό μας βάζει σε μια άλλη διαδικασία. Ένα χρόνο με περιορισμούς, κυρία Ιωαννίδου. Αυτό δεν είναι αδύνατο να γίνει, γιατί αντί να πεθάνουμε από τον κορονοϊό, θα πεθάνουμε από την πείνα. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και λογικό είναι όταν σταματήσουν τα μέτρα να περιμένουμε το δεύτερο κύμα και όχι το φθινόπωρο. Το δεύτερο κύμα θα έρθει όταν αρχίσουμε να χαλαρώνουμε και είναι και λογικό. Ήδη σκεφτείτε ότι έχουν πέσει τα τροχαία, έχουν η γρήπη, δεν έχουμε δει μήνες. Έτσι, δηλαδή και άλλες νόσοι έχουν σταματήσει να υπάρχουν λόγω... Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό, γιατί είναι ερώτημα τηλεθεατών αυτό. Ότι... Πώς μειώνεται η δραστηριότητα, μη μειώνεται η κοινοσυρότητα. Είναι απόλυτα λογικό. Mm-hmm. Όταν δεν κυκλοφορούμε με αυτοκίνητα, δεν θα έχουμε τροχέα. Όταν δεν γίνονται χειρουργία, δεν θα έχουμε επιλογές, δεν θα μπαίνουν άνθρωποι στη μονάδα. Όταν δεν συγχρονιζόμαστε, δεν υπάρχουν και άλλες λοιμώδεις νόσεις που μεταδίδονται με τον συγχρονισμό. Μας δίνετε μια πορεία πάντως που τη συζητάνε οι πολίτες. Φαντάζομαι έχει φτάσει και στα δικά σας αυτή, για να το λέτε. Ότι δεν υπάρχει, ότι έχει πέσει νοσηρότητα γενικώς. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, μα είναι λογικό. Συνδέεται με τη δραστηριότητα του ανθρώπου. Όταν λοιπόν είμαστε, ο καθένας είναι μόνος του σε μια γυάλα, ας πούμε, προφανώς και δεν αρρωσταίνει τόσο εύκολα. Απλά προσπαθώ να εκμεύσω, είπατε ότι αν χαλαρώσουμε θα έρθει το δεύτερο κύμα. Αν λοιπόν μετά τις 15 Μαΐου η πολιτεία αποφασίσει με 2 εβδομάδες μηδέν κρούσματα, δηλαδή μετά από 2 εβδομάδες να μην έχουμε κανένα κρούσμα, ότι χαλαρώνουμε, θα δούμε κατευθείαν την έκρηξη του δεύτερου κύματος. Και αν είναι να έρθει το δεύτερο κύμα, γιατί να χαλαρώσουμε? Δεν είμαι ειδικός, σας ρωτάω. Ναι. Σας είπα και πριν ότι ο λόγος που γίνονται τα μέτρα είναι για να δοθεί χρόνος, έτσι ώστε να βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε να περιοριστεί η πανδημία. Είτε είναι αυτό η ανοσία της αγέλης, ότι θα γίνει σταδιακά και πιο απλωμένο στον χρόνο, έτσι ώστε να μην μπορέσει να επιβαρυνθεί το σύστημα υγείας, έτσι ώστε να διαλυθεί, είτε να βρεθεί η αποτελεσματική θεραπεία ή εμβόλιο. Αυτοί είναι οι τρόποι. Άρα λοιπόν, σαφώς και όταν θα έχουμε χαλάρωση, θα έχουμε ένα δεύτερο κύμα, το οποίο όμως δεν θα είναι ίσως τόσο έτσι...
δυνατό ή θα είναι πιο σποραδικά τα κρούσματα. Θα συμπορεύεται πιο, δηλαδή περισσότερο φιλικά με την κανονικότητα των ανθρώπων, να το και πούμε έτσι λίγο πιο απλά. Είναι και το στίχημα που έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και το Δημόσιο Σύστημα Υγείας να στελεχωθεί έτσι ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό το πράγμα που έρχεται ή που θα έρθει. Ακόμα και αν είναι απλωμένο στον χρόνο, ακόμα και αν είναι λιγότερα τα κρούσματα, ακόμα και αν είναι. Σίγουρα θα είναι ένας όγκος ασθενών που αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είμαστε, θα μιλήσω για το νοσοκομείο Ρεθύμνου, ας πούμε, σκεφτείτε ότι είμαστε τρομερά υποστελεχωμένοι. Εμείς είπαμε ότι μπορούμε να κρατήσουμε για 2-3 μήνες, αλλά έτσι όπως βλέπουμε να εξελίσσεται η πανδημία κλπ., σαφώς και οι 2 ή 3 παθολόγοι που είμαστε τώρα και οι 2 πνευμονολόγοι. Δεν μπορούν να αντέξουν αυτό το πράγμα πάνω από ένα μήνα όπως είναι τώρα. Άρα λοιπόν, εκείνο το στοίχημα της κυβέρνησης είναι καλά έχει γίνει μέχρι τώρα, περιοριστείται κλπ. Αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να ενισχύσει όσο μπορεί με ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό το σύστημα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει συνέχεια και στο ερευνητικό κομμάτι που μιλήσαν οι προηγούμενοι ομιλητές, που είναι και αυτό κομβικό, όσο και στο κλινικό κομμάτι που αφορά εμάς. Άρα, να τολμήσω να πω ότι εκεί κάπου στα μέσα Μαΐου ίσως να δούμε μια πρώτη χαλάρωση των μέτρων. Έτσι λένε οι πιο ειδικοί, γιατί αυτό δεν είναι μόνο επιστημονικό κομμάτι. Κατανοούμε. Έχει να κάνει και με αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την υπόλοιπη δραστηριότητά μας. Δηλαδή, δεν μπορεί να. Η οικονομία παίζει ένα ρόλο σε αυτέ τι αποφάσεις. Δεν είναι μόνο ιατρικό. Και ένα τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας θέσω για να δούμε κάποια στοιχεία. Είναι πλέον δεδομένο, θα το πω πολύ λαϊκά, είναι πλέον τσεκαρισμένο ότι η διασπορά του κορονοϊού στην Κρήτη είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Δηλαδή, τις τελευταίες 3 εβδομάδες περνάνε και 6 και 7 και 8 μέρες για να δούμε ένα κρούσμα. Δηλαδή, τη Δευτέρα που ανακοινώθηκε ένα κρούσμα, είχαν περάσει 9 ημέρες. Μιλάω για την περασμένη Δευτέρα. Αυτό αποτυπώνει ότι είναι πιο ελεγχόμενη η διασπορά του ιού στο νησί μας. Σίγουρα είναι πιο ελεγχόμενη και είναι και λογικό, γιατί εμείς είμαστε ως νησί σε μια καραντίνα αυτή τη στιγμή. Εκτός από την ατομική καραντίνα, έχουμε και την συλλογική καραντίνα. Σκεφτείτε πόσο κόσμο έρχεται, είναι ελεγμένες οι. Η είσοδη και η έξοδη. Άρα λοιπόν όλα τα νησιά βρίσκονται σε μια πιο απομονωμένη κατάσταση. Κατανοητό. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε να δούμε κάποια στοιχεία και θα ήθελα ένα σχόλιο από όλους σας που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού τόσο στον κόσμο όσο και στην πατρίδα μας. Και βλέπουμε λοιπόν. Ένα σχόλιο επιτρέπετε. Βεβαίως, κύριε Λιονί, βεβαίως. Κοιτάτε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, πέρα από την ανάλυση των αριθμών, να μιλήσουμε και λίγο για την ανάγνωσή τους από τον κόσμο. Νομίζω ότι δεν έχουν γίνει πάρα πολλές αναφορές ότι ο κόσμος από την πρώτη φάση του σοκ έχει περάσει σε μια μεγάλη φάση φόβου, που και τα δύο επιδρούν μέσα στο δικό τους ανοσοποιητικό και στο αμυντικό σύστημα. Άρα θα μπορούσαμε να το δούμε και να το εξετάσουμε μαζί. Θέλω να σας πω ότι στο επόμενο μέρος της εκπομπής, το δεύτερο πάνελ που θα φιλοξενήσουμε, έχει και τον καθηγητή ψυχιατρικής, τον κύριο Αυγότζα, όπου θα εστιάσουμε στο κομμάτι το ψυχολογικό. Και μας δώσατε εσείς αυτή την ιδέα από την προηγούμενη μας συζήτηση πριν από 2 εβδομάδες, για το πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, γιατί επίσης είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Και ορθώς, το έχουμε συζητήσει και πριν από 2 εβδομάδες μαζί εδώ στην εκπομπή. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό. Ήθελα να μείνω μόνο στους αριθμούς. Μια πανδημία δεν μηδενίζεται ποτέ. Mm-hmm. Μην περιμένετε δηλαδή ότι θα έχουμε 0 αριθμό περιπτώσεων. Γιατί θα είναι σαν λάθος μετανάγνωση. Μπορεί η γραμμή, η καμπύλη να κατεβαίνει, αλλά θα πηγαίνει παράλληλα με τον άξονα των οριζόντιων. Mm-hmm. Δεν θα μηδενιστεί ποτέ και θα έρθει το δεύτερο κύμα. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και στην ανάγνωση από τους ακροατές που μας ακούνε, που αλήθεια θα πρέπει να μάθουμε τώρα να ζούμε με τη σκέψη ότι ο ιός θα είναι κοντά μας, όπως έχουμε μάθει να ζούμε και με τα άλλα τα νοσήματα που είναι. Που σημαίνει λοιπόν ότι έχει μεγάλη σημασία η ανάγνωση των αριθμών και βεβαιότατα θα βοηθήσει πάρα πολύ και η ανάγνωση όλων εκείνων των προσώπων που ελπίζουμε ότι η ευρωπαϊκή μελέτη θα το δείξει, που πραγματικά δεν έχουν διαγνωστεί. Γιατί οι περιπτώσεις που φτάνουν να διαγνωστούν είναι οι περιπτώσεις με συμπτώματα, το είπε και η κυρία Ιωαννίδου πριν. Άρα λογικό να είναι ότι θα έχουμε ή έχουμε περιπτώσεις που δεν δηλώνονται
που δεν καταγράφονται για πολλούς και διαφόρους λόγους. Και γι' αυτό έρχεται και, η έρευνα αυτή για να δώσει ένα δυνατό εργαλείο στα χέρια μας. Και κλείνω για σεβασμό στον χρόνο. Είναι ότι η καμπύλη θα είναι παράλληλη. Δεν θα μηδενιστεί ποτέ σε μια περίοδο πανδημίας. Δεν μηδενίζεται, δεν σταματάει. Χαμηλώνει τόσο πολύ, ώστε πραγματικά γίνεται αμεληταία ή γίνεται πολύ μικρή σε αριθμούς, ώστε να μην προλάβαινε κανένας ή να δώσει σοβαρές περιπτώσεις. Απόλυτα ξεκάθαρος και κατανοητός, κύριε καθηγητά, όπως πάντα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τι ακριβώς συμβαίνει με τους θανάτους σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε επιλέξει κάποιες χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η πατρίδα μας βεβαίως, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, η Ολλανδία αλλά και η Σουηδία. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή επί των νοσούντων υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό όσον αφορά την θνητότητα. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατήσουμε αυτό που λένε και οι περισσότεροι ειδικοί, ότι συνήθως αυτός ο αριθμός είναι τα καταγεγραμμένα κρούσματα. Αν το πάμε επί 10 ή επί 20, βλέπουμε ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος και κρατάμε αυτό που είπε και ο κύριος Τσιόδρας όταν αναφερόταν στα κρούσματα της χώρας μας, ότι αν έχουμε 2.000 αυτή τη στιγμή κρούσματα, μπορούμε να τα υπολογίσουμε επί 10 ή επί 15. Στα κρούσματα λοιπόν επί 10 φορές έχουμε ουσιαστικά έτσι με έναν πρόχειρο υπολογισμό 13.260.000 ανθρώπους που νοσούν. Άρα σε αυτό το ποσοστό, σε αυτόν τον αριθμό, στο επί 10, η θνητότητα είναι στο 0,7%. Εξακολουθεί να είναι μια χαμηλή θνητότητα. Βεβαίως αυτό είναι μια εκτίμηση με βάση τα δεδομένα που δίνουν και οι ειδικοί, όπως ο κύριος Τσιόδρας. Πάμε στον επόμενο πίνακα και βλέπουμε στη μία στήλη τα κρούσματα, στη δεύτερη τους νεκρούς και στην τρίτη στήλη το ποσοστό επί των ΜΕΘ. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο οι αριθμοί, το περνάμε πολύ γρήγορα. Είδαμε αυτά τα στοιχεία νωρίτερα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV. Έχει γίνει αναήπειρο, δηλαδή Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Ασία, Νότια Αμερική, Αφρική, Οκεανία και βεβαίως στο τέλος βλέπετε το σύνολο του σε επίπεδο κόσμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείτε και την στήλη με τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτή τη στιγμή 50.788 ασθενείς σε ολόκληρο τον κόσμο νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Κρατήστε λίγο το 84 στην Οκεανία, εκεί που η πανδημία ξεκίνησε πριν από περίπου 3 εβδομάδες. Οι καιρικές συνθήκες είναι εκεί από το φθινόπωρο προς τον χειμώνα, άρα οι υψηλότερες θερμοκρασίες φαίνεται ότι έχουν ευνοήσει μία μικρότερη διασπορά. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Βλέπουμε τα τεστ ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους. Στην Ελλάδα είναι 4.055 και βλέπετε πώς διαμορφώνονται οι αριθμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Ισπανία, την Ιταλία, την Γερμανία, την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και την Τουρκία. Πάμε πολύ γρήγορα και στον επόμενο πίνακα. Λοιπόν, βλέπουμε όσον αφορά την Ελλάδα, έχουμε 2.145 κρούσματα, 99 νεκρούς, πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι δυστυχώς φτάσαμε στους 100, ένας ακόμα ηλικιωμένος άνθρωπος έχασε τη ζωή του και η θνητότητα επί των νοσούντων είναι στο 4,62%. Τώρα, αν αυτόν τον αριθμό των 2.145 κρουσμάτων τον πολλαπλασιάσουμε επί 10, βλέπουμε ότι η θνητότητα πηγαίνει στο 0,46% και αν τον πολλαπλασιάσουμε επί 20, βλέπουμε ότι η θνητότητα πηγαίνει στο 0,23%. Και είναι εκτιμήσεις με βάση, και το επαναλαμβάνω, τα δεδομένα που οι ίδιοι επιστήμονες υπογραμμίζουν, σχεδόν στις περισσότερες φορές που και ο κύριος Τσιόδρας αναφέρεται στα κρούσματα, λέει ότι ο πραγματικός αριθμός είναι 10 επί 10 ή επί 15. Άρα μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να κάνουμε αυτή την εκτίμηση. Και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, δεν ξέρω αν έχουμε έναν ακόμα πίνακα, για να δώσουμε όλους τους πίνακες, ναι. Βλέπουμε τι γίνεται σε επίπεδο κόσμου, πώς διαμορφώνεται με βάση τους σημερινούς αριθμούς, 1.872.000, 6,20% η θνητότητα επί των νοσούντων, δηλαδή επί των επίσημων καταγεγραμμένων κρουσμάτων. Αν αυτό το πάμε επί 10 φορές, είναι 18 εκατομμύρια και κάτι, άρα η θνητότητα στο 0,62% σε επίπεδο κόσμου, και αν το πάμε επί 20,
η θνητότητα είναι στο 0,31%. Θα έρθω σε εσάς, κύριε Ταβερναράκη. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, πολύ γρήγορο σχόλιο, για αυτούς τους αριθμούς, γιατί με βάση τα δεδομένα βλέπουμε μια χαμηλή θνητότητα. Και θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει, με τόσο χαμηλή θνητότητα, γιατί τόσο αυστηρά τα μέτρα? Θα πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι για ένα σύντομο σχόλιο και από τους τρεις σας. Κύριε Ταβερναράκη, θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτήν την δυναμική των αριθμών, και το αριθμών πρέπει να το τονίζουμε ότι πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι, γιατί πολλές φορές αναλύουμε τους αριθμούς, αλλά μιλάμε για νεκρούς, μιλάμε για ανθρώπους που δίνουν τη δική τους μάχη στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά και για πολύ περισσότερους που ξεπερνούν τον κορονοϊό με πολύ ήπια συμπτώματα. Θέλω το σχόλιο σας. Ναι, όπως φαίνεται από τους αριθμούς αυτούς, αρχίζει να αναδύεται μια εικόνα σχετικά με τη θνητότητα. Πολύ σωστά είπατε ότι εκτιμάται αυτή κάτω από το 1%, σε κάποιες περιπτώσεις πολύ κάτω, αν λάβουμε υπόψη ότι η διάδοση του ιού στον πληθυσμό είναι 10 έως 15 φορές. Μάλιστα. Έχουμε μια δυσκολία. Κύριε Λιονί, έρχομαι σε εσάς μέχρι να αποκατασταθεί η επικοινωνία μας με τον κύριο Ταβερναράκη. Δύσκολη η συγκριτική μεταξύ των χωρών, κύριε Δασκαλάκη. Βεβαίως. Διαφορετικά συστήματα, διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας, διαφορετικά τα μέτρα που λήφθηκαν στην κοινότητα. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να πούμε, και επειδή έχει σχέση και με το ερώτημά σας, το τι θα κάνουμε στη δεύτερη φάση σε σχέση με τα μέτρα, νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται τη γνώση θα την αναδείξει η έρευνα. Ήδη και εμείς στο Πανεπιστήμιό μας, στην Ιατρική μας Σχολή και μαζί με άλλα πανεπιστήμια, αναζητάμε αυτή τη στιγμή ένα απάντηση σε ένα κρίσιμο ερώτημα. Ποιοι φαινότυποι, ποια χαρακτηριστικά των ανθρώπων εκείνων που θα προσβληθούν από τον κορονοϊό και θα οδηγηθούν στη μονάδα εντατικής θεραπείας ή θα φύγουν από τη ζωή? Δεν αρκεί το να λέμε υποκείμενα νοσήματα, αρτηριακή πίεση ή ζαχαρώδης διαβήτη. Πρέπει να βρούμε μηχανισμούς κάτω από τα ίδια τα πρόσωπα που θα προσβληθούν από το ιό, εκείνα τα πρόσωπα που πραγματικά θα οδηγηθούν. Αν αυτό το βρούμε μέσα από την επιδημιολογική έρευνα, που πραγματικά θα χρειαστεί μήνες, τότε μπορούμε να υποδείξουμε στην πολιτεία ποια είναι εκείνα τα πρόσωπα που δυνητικά, εθελοντικά θα πρέπει πραγματικά να προφυλαχτούν πάρα πολύ στη δεύτερη φάση. Είναι ένα κύριο ερώτημα, δύσκολο να το απαντήσει μέχρι στιγμής η έρευνα. Θα χρειαστούμε και στην Ελλάδα καινούργια προοπτικά δεδομένα. Η χαμηλή θνητότητα όμως μπορεί να γεννήσει στους πιο πονηρούς το ερώτημα με μια θνητότητα κατ' εκτίμηση της τάξης του 0,7%. Γιατί να υπάρχει τέτοια αυστηρότητα μέτρων? Νομίζω ότι η αυστηρότητα εξηγήθηκε και από την κυρία Ιωαννίδου. Νομίζω ότι τα μέτρα αυτά λήφθηκαν για να δοθεί ο χρόνος και το δικαίωμα στην πολιτεία, στο υγειονομικό σύστημα, πραγματικά να αμυνθεί και να οχυρωθεί. Και φυσικά να δώσει και το δικαίωμα στις οποιασδήποτε κλινικές δοκιμές ή στην ανάπτυξη ενός εμβολίου, μετατοπίζοντας πραγματικά το επίνωσο του πληθυσμού, μετατοπίζοντας σε άλλα χρονικά διαστήματα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι το σημαντικό της έρευνας, κύριε Δασκαλάκη, σήμερα. Αν μπορέσουμε ποτέ να βρούμε τους λεγόμενους φαινότυπους, εκείνα δηλαδή τα πρόσωπα, εκείνα τα χαρακτηριστικά που πραγματικά θα μας λένε ή θα προβλέπουν προσβολή και αμέσως προσβολή που θα συνεπάγεται μετακίνηση στο νοσοκομείο ή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια, αλλά και τους επόμενους μήνες, θα έχουμε τέτοια σημαντικά. Το μήνυμα αυτό για μένα και τα δεδομένα που δώσατε και η ανάγνωση και η κατανόηση του αριθμού και η έρευνα η οποία ταχύτατα γίνεται έχει να δώσει πραγματικά πολλή ελπίδα και αρκετή αισιοδοξία σε όλους μας. Κύριε Λιονί, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κάτι μου λέει ότι θα τα ξαναπούμε τηλεοπτικά. Εντάξει. Και ελπίζω στο πολύ διάστημα αυτό να τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα. Κυρία Ιωαννίδου, θα επιστρέψω στον κύριο Ταβερναράκη για να τον αποδεσμεύσω και αυτό και να βάζουμε σιγά σιγά στην τηλεοπτική μας παρέα και τους υπόλοιπους εξαιρετικούς επιστήμονες αλλά και ανθρώπους που θα μοιραστούν τη δική τους εμπειρία. Κύριε Ταβερναράκη, το σχόλιο σας. Ναι, όπως είχα ξεκινήσει να σας λέω, φαίνεται ότι η θνητότητα του ιού είναι χαμηλή, είναι κάτω από το 1%. Αν λάβουμε υπόψη ότι η διάδοσή του είναι 10 έως 15 φορές μεγαλύτερη από τα κρούσματα που έχουμε, αυτό είναι μια εκτίμηση, αλλά είναι αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή.
Ελπίζουμε ότι θα έχουμε πιο ακριβή δεδομένα στο μέλλον. Αυτό που φαίνεται όμως ότι είναι η μεγαλύτερη επικινδυνότητα του ιού αυτού δεν είναι τόσο πολύ η θνητότητα όσο η μολυσματικότητα που έχει. Δηλαδή η ικανότητα να διαδίδεται γρήγορα στον πληθυσμό, να μολύνει δηλαδή το ένα άτομο μετά το άλλο, έτσι ώστε τελικά να μπορεί να φτάσει σε ευπαθείς ομάδες. Και εκεί πραγματικά να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ή και θάνατο. Αυτό είναι που προσπαθούμε να αποφύγουμε, να σπάσουμε αυτή την αλυσίδα διάδοσης. Γιατί το νέο, το καινούριο που φέρνει αυτός ο ιός, αυτό που μας παραξενεύει και είναι και το επικίνδυνο, είναι αυτή η υψηλή μολυσματικότητα που έχει σε σχέση με άλλους ιούς που είχαμε να αντιμετωπίσουμε στο παρελθόν. Αυτό είναι που μας αναγκάζει να λάβουμε και αυτά τα μέτρα, έτσι ώστε να εμποδίσουμε τη διάδοσή του για να μην προλάβει ο ιός αυτός να φτάσει σε επαφείς ομάδες και να προκαλέσει ακόμα πιο σοβαρά προβλήματα. Ελπίζουμε όμως ότι όταν θα αναπτυχθούν τα κατάλληλα εμβόλια θα μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η μολυσματικότητα έτσι ώστε να μην έχουμε διάδοση στον πληθυσμό και πλέον ο ιός αυτός να γίνει ενδημικός, δηλαδή να ζούμε με αυτόν και να τον αντιμετωπίζουμε όπως τους ιούς που ήδη αντιμετωπίζουμε, την κοινή γρήπη για παράδειγμα. Συμπορευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Ταβερναράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς. Καλό σας βράδυ, καλή δύναμη στο σημαντικό έργο που επιτελεί το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Και έρχομαι σε εσάς, κυρία Ιωαννίδου. Θέλω το δικό σας σχόλιο με βάση τους αριθμούς, αλλά θα ήθελα να εστιάσουμε λίγο στο κομμάτι της θνητότητας, γιατί τα δεδομένα επί των νοσούντων διαφοροποιούνται αρκετά από τα δεδομένα με βάση την εκτίμηση ότι αυτός ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων είναι κατά 10, 15 και 20 φορές μεγαλύτερος ανάλογα την χώρα. Ναι, να πούμε ότι η θνητότητα μιας νόσου δεν έχει να κάνει μόνο με τη φύση της νόσου αυτής, αλλά και με άλλους παράγοντες που έχουν να κάνουν με τις διαθέσιμες θεραπείες, με την απόκριση του συστήματος υγείας, με πολλούς παράγοντες λοιπόν. Άρα λοιπόν είναι διαφορετική η θνητότητα μιας νόσου όταν όλα τα κρεβάτια της εντατικής είναι καλυμμένα και οι ασθενείς που αρρωσταίνουν από εδώ και πέρα δεν έχουν την υποστήριξη που είχαν οι πρώτοι. Και αυτό μπορεί να εξηγηθεί ας πούμε, σε έναν βαθμό με τη μεγάλη θνητότητα που βλέπουμε στην Ιταλία ή στην Ισπανία. Και είναι διαφορετικό όταν το σύστημα είναι άδειο, δηλαδή υπάρχουν αρκετά κρεβάτια και προσωπικό, έτσι ώστε να μπορέσει να περιθάλψει πιο αποτελεσματικά τους ασθενείς. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένας παράγοντας, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Άρα λοιπόν τα νούμερα όντως δεν είναι μόνο σήμαντα, έχουν πολλά πράγματα από κάτω.